Με κλείσιμο των υπηρεσιών όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των καταστημάτων, απαντά η Ξάνθη στην απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τη μη λειτουργία της αστυνομικής σχολής, ενώ ο Δήμαρχος Ξάνθης τάχθηκε και υπέρ της παραίτησης όλων των αιρετών σε δεύτερο ωστόσο χρόνο και αφού εξελιχθούν όλα τα μέσα άσκησης πίεσης προς την κεντρική εξουσία. Θα προσπαθήσουμε καταρχάς να συναντηθούμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και βέβαια και με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Αυτό που νομίζω πως θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Και την Δευτέρα ομόφωνα αποφασίσαμε να κλείσουν οι Δήμοι του νομού Ξάνθης, οι υπηρεσίες της περιφέρειας και η αγορά εδώ στην Ξάνθη, στο νομό Ξάνθης, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Από εκεί και πέρα, εφόσον τα πράγματα δεν οδηγηθούν εκεί που θέλουμε, θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες. Και εγώ δεν είμαι καθόλου αντίθετος, το σας έλεγα, με την πρόταση που έπεσε να παραιτηθούμε όλοι οι αιρετοί εις ένδειξη διαμαρτύριας. Αυτήν τη στιγμή όμως αυτό είπα πως δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτό, διότι είναι σαν να βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω, δεν βαριέσαι, εγώ παραιτήθηκα, ας κανονίσουν άλλοι, ποιοι άλλοι. Όταν ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα τρέξουμε για να πετύχουμε κάτι, είμαστε οι αιρετοί. Παραμένουμε λοιπόν, αγωνιζόμαστε και αν τα πράγματα δεν διαμορφωθούν όπως πρέπει, νομίζω πως αυτήν την ενέργεια της παραίτησης των αιρετών θα πρέπει να τη θεωρείτε σίγουρη. Είστε ικανοποιημένος, μάλλον σας έπεισε σήμερα η στάση του κύριου Γιαννακίδη ως προς τις ειλικρινές προθέσεις του για τον νομό Ξάνθης, με δεδομένη τη χθεσινή εξέλιξη. Ήδη έχω δηλώσει πως η οργή μας χθες έγινε έκρηξη από τη στάση των εκπροσώπων των άλλων δύο νομών, της Ροδόπης και του Εύρου. Ειδικότερα μάλιστα για τον Εύρο, που ακούσαμε τον κύριο Ντόλιο, μίλησε, δεν είπε καμιά καλή κουβέντα, αντίθετα, όχι μόνο δεν μας συμπαραστάθηκε, αλλά πένεψε και ευχαρίστησε τον Υπουργό Επικρατείας για τα όσα έχει κάνει στην περιοχή και για τις αποφάσεις τις οποίες πήρε η κυβέρνηση. Εκεί ήταν η έκρηξη η δική μας και είπαμε, δηλαδή καταλάβαμε πια ότι υπάρχει και συμπαιγνία. Δεν μπορώ να πω αν μέσα σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο κύριος Γιαννακίδης ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αποχωρήσαμε και σας λέω τι έγινε μέχρι εκείνη την στιγμή. Είστε ικανοποιημένος δηλαδή από τη σημερινή παρουσία του και την τοποθέτησή του? Να σας πω ότι εμείς τον θέλουμε κοντά μας, τον κύριο Γιαννακίδη. Και με χαρά είδα πως πέραν του κύριου Παυλίδη, του επικεφαλή της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, ήταν και οι επικεφαλής ή εκπρόσωποι και όλων των άλλων παρατάξεων και συμφώνησαν όλοι για το δίκαιο της Ξάνθης και για τις κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Από την πλευρά του βουλευτής Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Κοντός υπενθύμησε ότι ήταν ένας από εκείνους που είχαν εκφράσει φόβους για την έκβαση της υπόθεσης των αστυνομικών σχολών με δεδομένο και τον τρόπο που είχε εξελιχθεί η όλη επιχείρηση μεταφοράς των μεταναστών. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς που είχε εκφράσει τους φόβους. Διότι έτσι όπως εξελίχθηκε η όλη επιχείρηση, ο ευνηδιασμός δηλαδή, δεν μας άφηνε να πιστέψουμε σε αυτά τα οποία μας έλεγαν. Για τον λόγο αυτό είχα καταθέσει και ερώτηση στη Βουλή. Δυστυχώς οι φόβοι επαληθεύτηκαν. Ακόμα ο κύριος Κοντός επιβεβαίωσε το αραγές μέτωπο που υπάρχει στην Ξάνθη, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο που πάρθηκε η απόφαση, αλλά και για τους ασκούς του αιώλου που ανοίγουν στον νομό. Καταρχάς, ο όρος που χρησιμοποιήθηκε ήταν άστοχος.
Δεν είναι δυνατόν όταν σε ρωτά κάποιος γιατί επιλέχθηκε να λειτουργήσουν οι δύο σχολές και αποκλείστηκε η σχολή της Ξάνθης, να απαντάς μπορεί και να έγινε κλήρωση. Ήταν άστοχος όρος. Δηλαδή αυτή δεν είναι μια πολιτική απάντηση. Είναι κάτι ατεκμηρίωτο, είναι κάτι στον αέρα που πραγματικά δημιουργεί ερωτηματικά. Διότι ο απλός πολίτης λέει πώς εσύ υπουργός, όταν δεν μπορείς να δώσεις μια πιστική απάντηση για ένα τοπικό θέμα, θα μπορέσεις να λύσεις μείζωνα θέματα που αφορούν αυτή τη στιγμή την πατρίδα. Εκείνο που θέλω να πω ήταν ότι και εμάς μας εξέπληξε η απάντηση αυτή και εμείς την ώρα εκείνη πραγματικά εκραγήκαμε και αποχωρήσαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τη συνάντηση. Δεν απεχώρησαν δυστυχώς οι συνάδελφοι, οι εκπρόσωποι των άλλων ομών και μάλιστα θέλω να σας πω το εξής: μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι κυκλοφορεί και μια φωτογραφία που βγήκαν μετά με τον κύριο Σταμάτη, οι εκπρόσωποι της Ροδόπης και του Εύρου, περί χαρής, θα λες και ήταν σε πανηγύρι ή θα λες και σημείωσαν μια πολύ μεγάλη νίκη. Εκείνο που τους λέω λοιπόν ότι ήταν μια πολύ κακή αντίδραση από την πλευρά τους. Θεωρώ ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος, διότι πραγματικά όταν παίρνει φωτιά το σπίτι του γείτονα, είναι βέβαιο ότι η φωτιά θα μεταφερθεί και στο δικό του σπίτι. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για σήμερα, επιχειρήσατε ένα περιφερειακό μέτωπο. Με δεδομένη αυτή τη στάση, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, να είναι εφικτό αυτό? Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι δεν θα υπάρξει. Είναι δύσκολο να υπάρξει περιφερειακό μέτωπο μετά όλα όσα προηγήθηκαν. Πιστεύω όμως σε ένα μέτωπο ξανθιωτών, στο δικό μας μέτωπο. Διότι αν ήταν να μιλάμε για περιφερειακό μέτωπο, θα έπρεπε να πούμε η καμία σχολή ή όλες τις σχολές. Ή φεύγουν τώρα όλοι οι παράνομοι μετανάστες, έτσι, ή μένουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για περιφερειακό μέτωπο μετά από όλα όσα συνέβησαν. Εκείνο που ξεκάθαρα λέμε είναι ότι εμείς να είμαστε ενωμένοι εδώ στην Ξάνθη και θα παλέψουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Όλα αυτά παρά την παρουσία του κ. Γιαννακίδη και παρά τις δεσμεύσεις του για συμπαράσταση την πλευρά της περιφέρειας. Το θέμα είναι ότι την είδαμε μέχρι χθες που ήταν η κρίσιμη συνάντηση. Εμείς αυτήν την συμπαράσταση δεν την είδαμε. Έτσι, τώρα στο μέλλον θα δούμε τι θα γίνει. Όμως εάν και εσείς ήσασταν χθες στη συνάντηση και βλέπατε ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν διαμαρτύρονται, δεν λένε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, εδώ η Ξάνθη μένει μόνη, τότε πραγματικά σε τι να πιστεύατε, ότι σήμερα θα ξανακολλήσαμε το γυαλί που έσπασε, που ράγησε χθες? Κύριε Υπουργέ, επειδή ήσασταν από τους ανθρώπους που αντιδράσανε στα φασιστικά φαινόμενα που είχαμε στην περιοχή μας, αυτή τη στιγμή η Ξάνθη αφήνεται έρμεο τέτοιων είδων πρακτικών και συμπεριφορών? Αυτό το αντιλαμβάνεται κανένας, όχι μόνο κεντρικά, εγώ να πω στην περιφέρεια? Καταρχάς το επιχείρημα αυτό το χρησιμοποιήσαμε και εμείς κατά τη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Δένδια και είναι ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα, ότι δεν πρέπει με τίποτε να διαταράξουμε την συνύπαρξη, την ομαλή διαβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Φαίνεται βέβαια ότι κάτω δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό. Εμείς όμως το έχουμε αντιληφθεί. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλοι υπογράψαμε ένα κοινό κείμενο που μπαίνουμε αντίθετη σε τέτοιες μορφές ακραίων καταστάσεων. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ υπέστην επίθεση στο σπίτι μου από στελέχη της Χρυσής Αυγής και μάλιστα 2 η ώρα το βράδυ και υπήρχε και σύλληψη. Έτσι. Άρα το έχω γνωρίσει το φαινόμενο αυτό. Η περιφέρεια το αντιλαμβάνεται? Κανονικά θα πρέπει να το αντιληφθεί και η περιφέρεια. Εν αναμονή λοιπόν των όποιων εξελίξεων αλλά και των αποτελεσμάτων που θα φέρουν ή όχι η κινητοποίηση στην Ξάνθη, η οποία τελικά θυσιάστηκε στο βωμό προσωπικών και τοπικών σκοπιμότητων.